Δεν υπήρχε κλοπή, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αυτό καταδεικνύει κάτι χειρότερο ακόμα. Ότι αυτό που ήρθε εδώ ή αυτοί που ήρθανε είχαν κάποια συγκεκριμένα κίνητρα. Όταν δεν μπαίνει, δεν κλέβει και ψάχνει μόνο, ποιο είναι ο λόγος να το κάνει αυτό. Όση αναστάτωση προκάλεσαν οι δράστες που αλώνησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στα γραφεία τη κοινοφελού επιχείρηση Χερσονήσου. Αλλά τόσα ερωτηματικά άφησαν πίσω του με τη δράση του. Και αυτό γιατί δεν άγγιξαν υπολογιστέ, εξοπλισμό, τρόφιμα ή διατακτικέ σούπερ μάρκετ, αλλά φαίνεται να είχαν συγκεκριμένο σκοπό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με τι διανοίξει που έχουμε εμεί με, με πολιτικά πρόσωπα, θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια ε, του ενδιαφέροντος που έχουμε όλοι μα για το κοινό καλό και για τον τόπο μα. Πιστεύω η Ελληνική Συνέλευση να μα πει. Την αλήθεια, mm -hmm. για να μπορέσουμε και εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί έδειξαν μένος προς το γραφείο μου. Το κίνητρο δεν ήταν ούτε η κλοπή, δεν λείπει τίποτα, ούτε καν επιταγές, δωροεπιταγές δεν λείπουν. Ε, 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 υπάρχει ένα πεδίο πολιτικής διένεξης, αλλά όπως σε κάθε δήμο ή σε κάθε, σε, σε κάθε πολιτική διαργασία αλλά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η διαδικασία. Οι διαρρήκτες έσπασαν και παραβίασαν πόρτες, έκαναν άνω κάτω τους χώρους και πήραν από το σιρτάρι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα του γραφείου του Προέδρου. Τα βήματα τους δείχνουν ότι λειτουργήσαν γνωρίζοντας πολύ καλά τους χώρους και πώς να κινηθούν. Τα είχαν αδειάσει όλα. Δηλαδή είχαν βάλει στόχο το γραφείο μου, ενώ είχαν ανοίξει όλες τις πόρτες των γραφείων όλων των, Υπαλλήλων τη συνοφελού επιχείρηση. Το επίκεντρο φαίνεται ότι ήταν ξεκάθαρα το γραφείο μου. Και ενώ υπήρχαν πράγματα αξία, δεν έχουν πειράξει τίποτα παρά μόνο την αναστάτωση που προκάλεσαν στα γραφεία μα εδώ. Δεν κάνανε ιδιαίτερε τεράστιε ζημιέ, αλλά ψάχνανε ψάχνανε συγκεκριμένα πράγματα, το δείχνει εικόνα των γραφείων και ειδικά του γραφείου του Προέδρου. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και η σήμανση συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ ο χώρο δυστυχώ δεν διαθέτει κάμερα που θα μπορούσε να έχει καταγράψει τι κινήσει των δραστών. Η εικόνα των παραβιασμένων γραφείων προκάλεσε αναστάτωση και απορία για τα πραγματικά κίνητρα των δραστών.